νυχταμένη, αιώνες παγωμένη, που δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Κύρταν στο κόσμο ξένη και καταδικασμένη να ζήσουν έναν ερώτα επίγειο. Μαριάννα μου, τι να πω, μας μάγεψες για ακόμα μία φορά. Έχεις τέτοιο πλούτο συναισθημάτων, κορίτσι μου, με τον τρόπο κεντάς την κάθε νότα. Ελπίζω να μην τον ζήσεις ποτέ τον πόνο και να βγαίνουν έτσι αυθόρμητα από μέσα σου. Άντε, πες το! Πού πας! Βρε αγόρι μου, ήσουν ατέλειος. Αυτό το ύφος, τα μάτια σου που τα έκλεινες, το πάθος, αυτή η βραχνάδα στη φωνή που μου αρέσει πάρα πολύ, ο ρυθμός που σου είπε ο Βαγγέλης, τα χέρια, η κορώνα στο τέλος. Είσαι καταπληκτικός. Πεθαίνω, πεθαίνω με το πρόσωπό σου, με το κλείσιμο των ματιών, με το σούφρωμα εδώ στα φρύδια. Και είχες και κάτι γυρίσματα που δεν περίμενα να ακούσω. Μπράβο σου, Έντμον, είσαι απόλαυση. Μπράβο. Δηλαδή, αν σα πω κάτι, βλέπω τώρα αυτό το show. Θα σα πω τώρα τα αισθήματά μου. Από τη μία διασκεδάζω. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Μ' αρέσει που περνάω καλά με τα παιδάκια που τραγουδάνε. Γίνομαι παιδάκι. Από την άλλη, νιώθω και κάποιο στήξιμο. Δηλαδή, κάποιε φορέ όταν τα παιδάκια κάνουν κινήσει μεγάλων τραγουδιστών, μιμούνται, κάνουν τέτοια σταριλίστικα κτλ. Που το έχει το παιδάκι. Δηλαδή, εγώ βλέπω και με το γιο μου. Το πάρω τώρα στη σχολή του Θεοπάνου και παίζει drums και κάνει τέτοια. Κάπου ενώ μ' αρέσει και το βλέπω. Δεν σα λέω τώρα, θέλω να είμαι ειλικρινή. Μ' αρέσει και το βλέπω. Κάπου σφίγγομαι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κατά πόσο ισορροπημένο μπορεί να είναι το παιδί αυτό αύριο στο σπίτι του. Γι' αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η υπερέκθεση που δέχεται το παιδί σε αυτή την τόσο μικρή ηλικία. Η επιστροφή του παιδιού μετά τις κάμερες στο σχολείο. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το παιδί στο σχολείο. Και βεβαίως να πούμε συγχαρητήρια σε όποιους γονείς καταφέρνουν την αγωγή και την παιδεία ακριβώς να μεταφέρουν στο παιδί τους έτσι ώστε να είναι ισορροπημένο. Να το τονίσω. Δεν είμαι εναντίον. Ούτε εγώ. Αλλά δεν είμαι και υπέρ. Εντάξει, είναι οριακό, είμαι, είναι δηλαδή, περνάω καλά, το βλέπω, δεν λέω, δεν είμαι αφοριστικός, δεν μου αρέσει να με... Αλλά κάπου σφίγγομαι ρε παιδί μου μέσα μου, όταν βλέπω κάποια παιδάκια να είναι υπερβολικά και να αισθάνομαι ότι βγαίνει ο... ωραίμος. Αυτό όμως το κομμάτι, εγώ νομίζω, ανεξάρτητα γιατί για το... Υπάρχει αυτό, μέρη μέσα αυτό. Αλλά αυτό το κομμάτι στην εποχή μας, όταν τα παιδιά από ενός έτους ξέρουν να χειρίζονται όλη την τεχνολογία... Ναι. Και έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση σε πληροφορία. Νομίζω ότι έχει χαθεί λίγο ένα κομμάτι αθότητας. Δεν έχει να κάνει, δεν το γενικεύουμε. Μα είναι άλλο όμως η αθότητα να σου κάνει. Είναι άλλο όμως να διερευνάς αυτό το κομμάτι στο σπίτι σου και άλλο να το διερευνάς με την παρουσία των εκθέσεων. Με την έκθεση. Ένα τηλεοπτικό προϊόν είναι εδώ έρχεσαι, θα πρέπει να βαφτείς, θα πρέπει να περιμένεις. Κάνεις μια εγγραφή για ένα βιντεοσκοπημένο, ένα χριστουγεννιάτικο. Ναι. Ακολουθείς αναγκαστικά εσύ, σαν Μέρη Σινατσάκη, κάποιους κανόνες. Ναι. Αυτό κάνουν και τα παιδιά μέρη. Ναι, ναι, και είναι δίπλα οι γονείς τους, φαντάζομαι. Αλλά λίγο διαφορετικά θέλω να αποτυπώσω. Να σου πω κάτι. Έχω την αίσθηση ότι επειδή το παρουσιάζεις Δωρέτα, εσύ που είσαι κάποιες φορές πολύ αυστηρή σε τέτοια θέματα, τώρα κάνεις λίγο πίσω. Είναι ένα θέμα που σαφώς και το κάνουν καλά, αλλά πρέπει η ισορροπία μετά να βρεθεί ξανά μέσα στην οικογένεια είναι κάτι δύσκολο που αφορά τους γονείς. Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο η Ντορέτα, δεν είχα θέμα ούτε στο Μάστο σε αυτό το Junior. Με τον τρόπο που ήξερα ότι δουλεύει η παραγωγή, γιατί και εγώ δούλεψα με την δεν ίδια παραγωγή. Δεν έχει να κάνει όμως, εσύ δεν μπορείς να ελέγξεις την οικογένεια και την ψυχή του παιδιού. Όχι, υπάρχει, αλλά υπάρχει και πόσα παιδιά στον ιστό να απορρίπτουν. Αλλά επειδή έχω περάσει από την τηλεόραση, πρέπει να ακολουθήσεις κάποιους κανόνες. Αλλά επειδή έχω περάσει και από τον πρωταθλητισμό, ούτε εκεί μπορείς να ορίσεις πώς, ας πούμε, ένα παιδί που. Ο πρωταθλητισμός όμως, βρε Μέρη μου, είναι λίγο μοναχικός. Δηλαδή τα παιδιά που πάνε σε στίβους τρέχουν, κάνουν αγώνες. Είναι πολύ σημαντική η μέρα που θα δώσουν αγώνες. Και που θα πάνε οι γονείς τους και οι φίλοι τους και το σχολείο τους να τους αποθεώσει. Και πάλι όμως γίνεται αυτό απουσία της μισής Ελλάδας που βλέπει να είναι τελειωτικό. Και ίσως και όλης της Ελλάδας. Και μετά λένε ότι χάσανε πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχω ακούσει από πρωταθλητές που λέγανε κοριτσάκια δεν έχω φάει ποτέ γλυκό. Δεν νομίζω να είναι. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάντως είναι σημαντικό ότι δεν έχει αποχωρήσει. Γιατί αν είχε αποχωρήσει, θα είχαμε πρόβλημα.